Γεια σας κυρίες και κύριοι, γεια σας ακόμα μια φορά, είμαστε εδώ στον Κρήτη 87,5, εδώ είναι η φωλιά μας, εδώ είναι η καλή φιλοξενία μας ως κριτική και εδώ μπορούμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και όπως εμείς νομίζουμε ότι είναι, χωρίς να δεχόμαστε παραγγελιές. Λοιπόν, ο Γιώργος Λεκάκης είναι στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Μανόπουλος στον ήχο και στην εικόνα. Μια εκπομπή που σας προσφέρει το ζαχαροπλαστείο της Ελένης, τα γλυκά της ομορφαίνουν, δεν παχαίνουν και κυρίως η σοκολατόπιτα για την οποία κάνουν ουρά, δοκιμάστε αυτή τη σοκολατόπιτα και θα με θυμηθείτε. Και το ζαχαροπλαστείο της Ελένης είναι στην Αγία Βαρβάρα, στον κεντρικό δρόμο επάνω και οι χειροποίητες σπίτες του Νίκου του Σαρόγλου, αυτού του εκπληκτικού πόντιου που τις φτιάχνει όπως τις έκανε η μάνα του και η γιαγιά του στη συνόπη του πόντου με την ίδια συνταγή, με το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, με τα αγνά υλικά και που τις έχετε στην κατάψυξη και τις τρώτε όποτε έχετε καλεσμένους, όποτε έχετε όρεξη και όποτε πεινάτε, γιατί είμαστε ό,τι τρώμε, να μην το ξεχνάτε ποτέ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στην εκπομπή μας, αφού σας υπενθυμίσω ότι μας ακούτε και από την Deutsche Welle και από το Ράδιο Γέφυρα της Αυστραλίας. Και πάμε κατευθείαν στο ψητό και στο θέμα μας, το οποίο δεν ψήνεται επί γης, ψήνεται εκτός γης. Και το θέμα μας είναι η εξωγήινη αρχαιολογία, όπως είναι ο τίτλος του βιβλίου εδώ του φίλου μου, του καλεσμένου μου, του Γιώργου του Κασιμάτη. Το βλέπετε εδώ και θα τον εξετάσω τώρα να δούμε τι είναι αυτά που μας λέει. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου, για χαρά. Τι κάνεις. Καλά. Όμορφα. Ωραία. Ναι, να πούμε ό,τι θες. Να συζητήσουμε. Είναι ένα προκλητικός τίτλος. Ναι, είναι προκλητικός, είναι προβοκατόρικος. Προβοκατόρικος, ναι. Ήταν μια ιδέα του Στάμου του Στίνη αυτή. Δηλαδή, εγώ από παιδιόθεν, έτσι, από μικρό παιδί, ενδιαφερόμουν για αυτά. Το 1966, που ήμουν 8 χρονών, ήταν το ερέθισμα ότι τότε οι Αμερικανοί κάνανε το πρόγραμμα Gemini, δίδυμοι. Που έστερναν δύο-δύο διαστημόπλαια για να εξασκηθούν και να αναπτύξουν την τεχνική του ραντεβού στο διάστημα. Οπότε αυτοί μέναν 6-7 μέρες στο διάστημα και πηγαίνανε κοντά-κοντά. Και πώς τα βλέπαμε εμείς από τη γη αυτά, δύο αστέρια που περνάγανε πάνω από τα διάφορα μέρη και από τον τόπο στα κύθυρα, τα καλοκαιρινά, τα βράδια. Α, το βλέπεις από τα κύθυρα, το βλέπεις. Στα κύθυρα περνάγανε κατά πάνω, κατά κέφαλα. Τι είναι αυτό και τι είναι αυτό, και φωνάζουν. Λέει, είναι οι Αμερικάνοι, οι Αμερικάνοι είναι με τα Gemini. Λέγανε οι μεγαλύτεροι. Αυτό μου δημιούργησε ένα ενδιαφέρον. Είχα και τις μεγαλύτερες άντρεφες μου που πηγαίνουν στο γυμνάσιο, με ενημερώνανε σχετικώς, όπως τις ενημερώνανε και εκείνες οι καθηγητές τους. Και έτσι τα Gemini σου ανάψανε φωτιά. Φωτιά και συγκέντρωνα στοιχεία. Ναι. Από μικρός. Κόμματα, από κόμματα εφημερίδων. Από δηλαδή, μικρός. Με τον πατέρα μου είχαμε εμπορικό. Το εμπορικό για να έπαιρνε παλιές εφημερίδες για περιτύλιγμα. Ναι. Και μπακαλίκο ήταν παντοπολείο ήταν. Και βέβαια, εγώ μη έχοντας τι άλλο να κάνω τις ελεύθερες ώρες μου ή όταν ήμουν στο κατάστημα και κρατούσα το κατάστημα, διάβαζα τις περασμένες εφημερίδες. Και εκεί έβρισκα πολλούς θησαυρούς, μικρούς, μεγάλους. Σχετικά με πτήσεις, διάστημα. Όλα πολιτικά. Τα πάντα. Δηλαδή, αποκτούσε μια εγκυκλοπαιδική γνώση μέσα από τις παλιές εφημερίδες που έτυχε να είναι στο. Όντως, γράφουν πολλά. Τα οποία σήμερα, άμα τα δεις, μοιάζουν σαν μικρή εγκυκλοπαίδεια, γιατί κάνανε διάφορα άρθρακια. Έτσι. Και όχι μόνο κάνανε άρθρα, αλλά ήταν επιστημονικότατα τα άρθρα. Τους βάζανε σπουδαίους συγγραφείς και επιστήμονες να τα γράψουν, κάνανε τέτοια αφιερώματα. Δηλαδή είχε την εγκυκλοπαιδική, έτσι, το εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα η εφημερίδα τότε. Και τα περιοδικά, τα ρομάντσα πάνω. Και τα περιοδικά, ναι. Είχαν επιστημονική στήλη. Αυτά τα πράγματα οι αδερφές. Επιστημονική στήλη, ναι. Λοιπόν, εγώ σαν Στερνοπούλη που ήμουνα και πολύ μικρότερος από εκείνους, με είχαν στα ΟΠΑΟΠΑ. Οπότε έκοβες τα χαρτιά, πάει το περιτύλιγμα δηλαδή, πάνε εφημερίδες του ΜΟΑ. Ήταν, τώρα πόσες τα άκοψα. Έκοβα ότι ήταν αυτά που με ενδιέφεραν, αυτά που ήταν σχετικά με το διάστημα. Αυτό ήταν το ενδιαφέρον. Και βέβαια μέχρι ένα σημείο, όλα καλά και ωραία. Άκουγα για τους πιτάμενους δίσκους, διάβαζα την επίσημη άποψη που λέει: παιδιά, αυτά είναι παρεστήσεις, είναι παρεδολίες. Η κυβέρνηση διαψεύδει. Αυτό λέω, εντάξει, τελειώσαμε. Άρα αυτό είναι. Και εγώ δεν είναι καμία σημασία. Ώσπου ένας φιλαράκος που σήμερα είναι γιατρός καρδιολόγος, ο Δαπόντε, μου έφερε μια φωτογραφία και τα λέει τι είδα πίσω από το σπίτι μου. Και βλέπουμε ένα είδος φακοειδές, ας πούμε. Πετάχτηκε, μου λέει, και σας πρόλαβα και έβγαλα μια φωτογραφία. Δεν τον αμφισβητώ. Και ακόμα και δεν τον αφήσω. Βέβαια δεν μπορούσαμε και να έχουμε κάποιο άλλο
δεδομένο ότι κάτι τρέχει. Τι συμβαίνει. Το σπίτι του πού, στα Κυθυρά. Στα Κυθυρά. Και πού ήταν το σπίτι του. Σαν αποτέλεσμα, λέει, πού να βρούμε, στη χώρα των Κυθύρων. Στη χώρα, μέσα στη χώρα των Κυθύρων. Στην πρωτεύουσα των Κυθύρων. Ναι. Και ποια εποχή είναι αυτό. 1973. Εκεί δά, 72 με 73. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι το 73 είχαμε μια στενή επαφή. Ας πούμε, ναι. Στα Κύθερα, στη χώρα, μέσα. Ναι. Μάλιστα. Και αυτό, εντάξει, το έχουν κι άλλοι. Δηλαδή έχουν, έχει καταγαλώσει. Καλά, είναι πάρα πολύ. Δεν έχει σημασία. Όχι, η μαρτυρία σου έχει σημασία. Ναι, ναι, ότι και μετά άρχισαμε και ψαχνόμαστε γιατί ήταν αυτό και να δούμε. Γιατί τότε μόλις είχε κυκλοφορήσει ο Βαλάνος το βιβλίο Εισβολής. Mm. Από τη στιγμή που το παρήγγειλε ο φίλος μου και το διαβάσαμε 15-20 άτομα μέσα στο γυμνάσιο. Ο ένας το έδινε στον άλλον τότε, ξέρεις πώς πήγαινε. Ο τελευταίος το πήγαινε σκισμένο. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, και αναζωπηρώθηκε γιατί ο Βαλάνος ήταν μια πολύ καλή περίπτωση που παρέθετε στοιχεία επιστημονικά, δεδομένα. Και αρχίσαμε και εμείς να ψάχνουμε. Και μετά ήταν και ο Ντένικεν. Το 1974 με την εισβολή των αυτών έρχεται η αδερφή μου από πάνω και μου φέρνει το Ντένικεν σαν δώρο. Από την μια κατραπαγκιά πάνω στην άλλη, έτρωγες. Ναι. Και ανοίγουμε εκεί πέρα και άρχισε και λέει για τη βίβλο εκεί πέρα. Λέει ο Ιζεκιήλ και τα λοιπά. Ήταν λίγο. Όλο τι τρέλες είναι αυτά. Αφού εδώ πέρα με έχει γεμίσει μια ξαδρέφη μου εκεί που ήταν θεούσα, μας είχε γεμίσει με βίβλους. Για να ανοίξω μία να δούμε. Την ανοίγω λοιπόν και πήγα στα συγκεκριμένα σημεία που είχε. Έτσι, και, έτσι είναι. Έτσι και που πράγματα τα λέει. Πράγματα έτσι λέει. Που τα λέει είναι. Έτσι. Ναι. Τι γίνεται τώρα. Τι κάνουμε. Και αυτό ήταν που. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πήγαν μέχρι που ο Στάμος Σωστήνης με τον Παύλο τον Βουδούρη, το συγχωρεμένο, αποφάσισαν να φτιάξουν το τρίτο μάτι. Λέει, θέλεις να συνεργαστούμε. Και μετά από λίγα χρόνια, συνεργαστήκαμε βέβαια. Και μετά από λίγα χρόνια, περίπου 9 χρόνια, μου λέει, δεν γράφουμε και κανένα βιβλίο. Λέω, τα γράψουμε. Ρε. Ναι. Να, εγώ θα σου βρω, του λέω. Έχουμε βρει. Ο Childress έχει γράψει ένα βιβλίο, είναι Αμερικάνος και έχει γράψει Extraterrestrial Archaeology. Δεν το παίρνεις να το μεταφράσεις. Να το... Όχι, μου λέει, να το μεταφράσουμε. Εσύ δεν έχεις υλικό να το γράψουμε. Εγώ έχω, λέω. Ωραία, κάτσε και γράψε το. Και έτσι ξεκίνησε η περιπέτεια. Να πούμε βέβαια ότι στο μεταξύ είχες γίνει, εσύ είχες σπουδάσει, είσαι ηλεκτρονικός. Ναι. Μηχανικής, τεχνικός ηλεκτρονικός αεροσκαφών. Πολιτικής αεροπορίας. Αλλά πολιτικές αεροπορίες. Τα Boeing, τα Airbus. Αυτά. Αυτό ρε παιδί μου, μέσα στην τεχνολογία που είσαι με το κατσαβίδι εκεί πέρα, δεν σε εμπόδισε να σκεφτείς ότι με αυτή την τεχνολογία που έχουμε εμείς με το κατσαβίδι και το ρουλεμάν, δεν μπορούμε να πάμε παρά έξω. Δεν με εμπόδισε καθόλου. Ίσα από αυτό ακριβώς σκέφτηκα. Ότι καθόμαστε και λέμε δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει οτιδήποτε στο διάστημα, σε μεγάλη κλίμακα, να δεν αλλάξουμε τρόπο μεταφοράς. Ο πύραυλος είναι ένα πολύ περιορισμένο μέσον. Mm-hmm. Και όσο και να το μεγαλώσεις, όσο και να κάνεις, δεν μπορεί να σου δώσει άλλη δυνατότητα. Μέχρι εκεί πάει. Να πάνε μερικοί, ναι, εντάξει, αλλά τώρα να γίνει όπως είναι τα μεγάλα υπεροκειάνια που πηγαίνουν, ας πούμε, από τη μία ήπειρο στην άλλη. Να, το αντίστοιχο, ας πούμε, για τη θάλασσα. Να γίνει στο διάστημα, πρέπει να αλλάξεις, να πας σαν κάτι άλλο. Δεν μπορείς να είσαι με τον πύραυλο. Ναι. Αυτό ναι, το είδα. Ότι το είδες. Το είδα και το είδα και μετά από, λοιπόν, από τη συμπεριφορά των. Αλλά συνέχισε. Άρα λοιπόν αυτόματα. Καταλαβαίνεις και μου λες ότι αυτά που βλέπεις να έρχονται, οι εισβολείς που λένε, και δεν έχουν αυτή την τεχνολογία, έχουν κάτι άλλο. Ασφαλώς και δεν έχουν αυτή την τεχνολογία. Από τότε το είχαμε. Δεν έχουν κινητήρες εσωτερικής καύσης. Δηλαδή. Και το είχα πει και στην εκπομπή του Χαρδαβέλα που είχε κάνει στο Alter. Τότε την πρώτη, τη μεγάλη, που η Νάντια η Παπαμίτσου ήταν ο εμπνευστής αυτής της εκπομπής και τον έπεισε με το ζόρι να κάνει. Αυτή η εκπομπή του, το Αθέατος Κόσμος, δεν είχε πάνω από 11-12% καλές. Γύρω στο 7 ήταν και εκείνο το βράδυ που μας έβγαλε 5 ή 12 άτομα, νομίζω, και από μερικούς από το τηλέφωνο, έφτασε το 47% στη θεαματικότητα σε όλη την Ελλάδα. Και έγινε βέβαια πανζορισμός, διότι τον μαλώσανε τον Χαρδαβέλα από ό,τι έμαθα. Διότι γιατί πήρες αυτούς και δεν είχες και την άλλη πλευρά. Να... Αυτό είναι σωστό όμως. Ναι. Γιατί δεν είχε δεν και την άλλη λάθος, πλευρά. Βέβαια. Πιστεύω δεν ήταν λάθος. Όχι, πιστεύω. Δεν ήταν λάθος, αλλά αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει ούτως ή άλλως. Έγινε στην επόμενη. Για μια ισορροπία. Ναι. Ναι, ναι. Και το έκαναν στην επόμενη. Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει. Όχι, αλλά δεν είναι μάλωμα. Θέλω είναι... να πω, αυτό το είπα, ότι, γιατί στο είπα, ότι εκεί θυμάμαι ότι με ρωτάγανε, λέω, παιδιά, δεν είναι όπλα, δεν είναι των Ρώσων, δεν είναι των Κινέζων, διότι όταν έχεις κάτι που κινείται μέσα στην ατμόσφαιρα και ταχύτητα πενταπλάσια του ήχου και δεν κάνει θόρυβο, δεν κάνει κρουστικό κύμα, ένα. Δεύτερον, κάνει στροφές πάσα δυνάμει, δηλαδή με όλη την ταχύτητα που έχει, τα 4-5 μάχ, κάνει στροφές 90 μοιρών. Ποιο όχημα μπορεί να κάνει, αυτό είναι σαν να χτυπάει σε ένα τοίχο.
και θα έπρεπε να γίνει λιώμα το ίδιο. Ποια υλικά είναι αυτά που αντέχουν? Δεν αντέχει κανένα υλικό. Πες ότι βρίσκεσαι έναν τρόπο να το κάνεις, τα υλικά θα αντέξουν. Άρα τι έχουμε να, με τι έχουμε να κάνουμε? Έχουμε να κάνουμε κάτι τελείως, κάτι που ψηφά την αδράνεια. Που δεν το ξέρουμε ακόμα. Το δεύτερο, τρίτο, ποιος νόμος της μηχανικής είναι? Ότι κάθε σώμα έχει διατηρεί την κινητική του κατάσταση εφόσον δεν ασκούνται σε αυτό δυνάμεις. Και αν ασκηθούν δυνάμεις, αναπτύσσει επιτάχυνση. Έτσι. Αυτό λοιπόν, όποια δύναμη και να επιδρούσε επάνω, στο να αναπτύσσει κολοσσιαίες επιταχύνσεις. Που η αδράνεια θα πρέπει να είναι επίσης άπειρη. Αυτό λοιπόν δηλώνει ότι είναι μια άλλη τελείως τεχνολογία, παντελώς διάφορη από αυτήν που έχουμε εμείς στην αεροδυναμική. Και όταν είσαι μάρτυρας εκείνου του φίλου σου που σου δείχνει μια φωτογραφία, κάτι που ήταν πίσω από το σπίτι του και μπορεί να προσγειωθεί, δηλαδή να απογειωθεί, να έρθει και να φύγει γρήγορα, χωρίς να φοβάται τι θα συναντήσει, γιατί προφανώς θα έβλεπε και κάτω κάτι να κινείται. Σωστά, δεν πήγε σε έναν αγρό που δεν έβλεπε τίποτα. Πήγε σε μια πόλη, στη χώρα των Κυθύρων, μου λες. Έτσι, μια πολυσύχναστη, πολύ στενή, πολύ καλά δομημένη περιοχή. Ήταν από τη Μεσαιωνική πρωτεύουσα, η οποία ήταν πολύ στενά τα σπίτια. Τα σοκάκια, οι δρόμοι, οι πλατείες. Βέβαια, είχε και εκείνος ένα θέμα, δεν μπορούσε τόσο γρήγορα που το είδε. Και στιγμιαία δεν μπορούσε να εκτιμήσει αν ήταν κάτι που ήταν μικρό και κοντά ή ήταν μεγάλο και μακριά. Δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό που θέλω να πω. Ήταν στην ευρύτερη περιοχή μιας κατοικημένης περιοχής. Μιας κατοικημένης περιοχής. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή δεν τον φόβησε αυτό το πράγμα. Όχι. Αυτό είναι, πάμε σε μια άλλη κατηγορία που δεν έχουμε πει μέχρι τώρα. Εκτός από τα υλικά, εκτός από την τεχνολογία, εκτός, έχουμε να κάνουμε ότι δεν με νοιάζει και τι είναι από κάτω. Δηλαδή, ό,τι και να είναι, μπορώ να το αντιμετωπίσω. Ό,τι αντιμετωπίζω, αυτό είναι το κυριότερο. Ναι. Έτσι, είτε σε νερό πάω, είτε σε στεριά πάω, είτε σε αγρό, είτε σε πόλη, είτε σε. Δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να κατέβω, κατεβαίνω. Ενώ, απ' την άλλη, λέω, για βάλε εμάς να. Πιθανά να πάμε σε έναν ξένο πλανήτη και να δούμε, θα κοιτάμε πού να πάμε. 40 ανιχνεύσεις πρώτα για να πας να καθίσεις. Στείλανε τρία προγράμματα, τα Ranger, τα Surveyor, από 10-12 σκάφη το καθένα, μετά τα Lunar Orbiter, για να μπορέσουν να κάνουν μια ανίχνευση της περιοχής της Σελήνης που θα προσεδαφιζόντουσαν. Αυτό δείχνει μια άλλη αυτοπεποίθηση και μια άλλη αντίληψη. Ναι, άλλοι, ναι, ήταν παιχνιδάκι. Λέτε, πού θα κάνουμε, πάμε να σταματήσουμε τώρα να πάρουμε ένα παγωτό, να πούμε κάτι τέτοιο. Ναι. Στην Αθήνα εδώ, που σταματάμε να πάρουμε να πιούμε ένα νεράκι. Σταμάτα να πάρουμε ένα καφέ, ας πούμε. Ναι. Και αυτό συμβαίνει με όλες τις θεάσεις που έχουν γίνει, όλες οι οποίες έχουν καταγραφεί. Έχουν καταγραφεί σε κοντινές, μέσα σε πόλεις, σε χωριά. Γι' αυτό και τα έχουν δει οι άνθρωποι. Γιατί ήταν απομονωμένα σε κάτι που θα έχει συμβεί φυσικά, σε κάτι απομονωμένα χωράφια ή βουνά, ας πούμε κορυφές βουνών, δεν θα τα έχει δει και κανένας. Άρα οι μαρτυρίες είναι δίπλα στην Αταλάντη, μέσα στα χωριά των Σερών, στην Αλεξανδρούπολη, δίπλα. Κατάλαβες τι λέω. Δίπλα στην Επίδαυρο. Οπότε εκεί πέρα το θέμα είναι ότι όχι μόνο το έχουν δει, αλλά είναι αυτό που λέμε ότι δεν τους νοιάζει να τους δουν. Ναι. Δεν τους νοιάζει, όχι, μιλάμε τώρα για τον ελλαδικό χώρο, δεν μιλάμε για τον υπόλοιπο χώρο που τα ίδια ισχύουν της Ευρώπης ή της Ασίας ή της Αμερικής. Πάντως η κυβέρνηση διαψεύδει. Πάντα. Αλλά τώρα κάτι άλλαξε. Τι άλλαξε? Όταν βγαίνει και το ναυτικό, έχει σημασία το ναυτικό των ΗΠΑ, έχει μια τελείως άλλη αντίληψη για τα θέματα, τα ανώμαλα όπως τα λένε σήμερα. Αντιευκρίνιστα ανώμαλα φαινόμενα. Στην αρχή τα είπαν εν αέρια φαινόμενα, αλλά όταν κάποιοι τους ψιθύρισαν ότι παιδιά. Αυτά συμβαίνουν και στο διάστημα. Τι θα λέμε τώρα? Όταν δηλαδή βγει στη σελήνη το φαινόμενο, τι θα το λέμε? Λέει ανώμαλα. Είναι εκτός, είναι αυτό που λέμε κάτι που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Αφού έχουμε ένα χώρο γύρω που είναι χωρίς αέρα, με θανατηφόρα ακτινοβολία από τον ήλιο και από την κοσμική ακτινοβολία, χωρίς τίποτα, δεν μπορεί, πρέπει να υπάρχει τίποτα. Και όμως έχουμε εκπληκτική δραστηριότητα από τις πρώτες πτήσεις, από τον Τζον Γκλεν που βγήκε, τον Αμερικανό, και από τον Γκαγκάριν, υποθέτω εγώ, αλλά λόγω λογοκρισίας δεν μας είπαν, δεν μπορεί δηλαδή. Αυτά τα σώματα που πλησίασαν τον Τζον Γκλεν να μην πλησίασαν και τον Γκαγκάριν, που ήταν ο πρώτος, αλλά από την άλλη μεριά δεν βγήκε στην επιφάνεια. Ενώ ο Τζον Γκλεν τα είπε. Και δεν ξέρω, η δική μου πεποίθηση είναι ότι ήταν έλογα όντα μικρά τα οποία κατοικούν στο άνω μέρος της ατμόσφαιρας. Το έχει πει και κάποιος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, όπως είμαστε εμείς. Εμείς ζούμε στον πάτο του ωκεανού της ατμόσφαιρας. Υπάρχουν και όντα που ζουν στην επιφάνεια. Λοιπόν, αυτά τα όντα συνάντησε ο. Αυτά αναφέρονται και στα μυστικιστικά κείμενα, ξέρεις. Έτσι, αναφέρονται, ξέρουμε όλοι, για
των άρχων, τα τελώνια κλπ. Ναι. Αναφέρονται αυτά. Ο Τζον Γκλεν τα περιέγραψε σαν μικρές, σαν μέγεθος μικρή σελίδα σε μέγεθος παλάμης, τα οποία ήταν λευκά. Ναι, ναι, οι λευκές σφαίρες και μπάλες που βρίσκουμε ναι. και στις φωτογραφίες πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, αυτό ήταν τόσο ομιλητικός που εγώ έχω την συνδιάλεξη με τη γη και ό,τι έλεγε και τα οποία καταγράφονταν και τα υπάρχουν σήμερα. Είναι τόσο αποκαλυπτικός που είναι εκπληκτικό και εγώ θεωρώ ότι ήταν ένα είδος μικροτιμωρίας ότι δεν ξαναπέταξε ο Τζον Γκλεν. Δεν το ξαναβάλανε σε πρόγραμμα. Δεν το ξαναβάλανε σε πρόγραμμα. Το ξαναβάλαν τώρα στα βαθιά του γεράματα. Για αυτά που είπε. Ναι. Γιατί δεν κράτησε το σώμα του Χριστό, γιατί ήταν πολύ ομιλητικός, γιατί ξέρω εγώ τι να πω, δεν ξέρω, αλλά είναι περίεργο. Και το Θεέ μου, τι είναι αυτά που βλέπω, είναι αλήθεια. Αυτό και πάλι, αυτό το ξέραμε από Ιταλούς ραδιοεραστέχνες, για την πρώτη προσελήνωση λες. Κάτσε να σου τελειώσω με τον Γκλεν όμως και ναι. θα το πάμε και σε αυτό. Ο Γκλεν λοιπόν δήλωσε αυτό το πράγμα, ότι κάθε φορά που πήγαινε στην Ανατολή περιτριγυριζόταν από χιλιάδες λευκά μικροσελίδες αυτές, οι οποίες απομακρύνονταν και πηγαίνανε και του λέγανε μήπως είναι κάτι, κάποια εκρογή αερίου από το σκάφος. Όχι, δεν έχουμε τίποτα. Του μεταξύ λέει, γιατί δεν συνεχίζουν να με ακολουθούν. Μόλις πάω προς τη μέρα, φεύγουν. Μετά στη νύχτα το ίδιο. Τέλος πάντων. Για το άλλο. Αυτό που μπορούμε να βεβαιώσουμε είναι ότι στο Απόλλων 11 υπήρχε μια διακοπή επικοινωνιών 2 ώρων. Εγώ θυμάμαι από τότε που ήμουν πιτσιρικάς και το παρακολουθούσα ότι η διακοπή επικοινωνίων ήταν 2 ώρων. Τώρα βρίσκω σε διάφορα δημοσίευματα ότι ήταν 2 λεπτών. Ό,τι και να ήταν, για να γίνει η διακοπή τηλεπικοινωνία ήταν λογοκρισία, λένε κάποιοι, και ήταν αυτά που είπε. Mm-hmm. Που είπαν ότι τι γίνεται, παιδιά, εδώ πέρα έχουμε κάποιους άλλους απέναντι. Στην απέναντι του κόμματος. Έχουμε παρέα. Ναι, έχουμε παρέα. Λέει, κάντε πώς δεν βλέπετε, κάντε πώς κοιμάστε, ας πούμε. Κάντε πώς δεν είναι εκεί. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Σημασία έχει ότι. Δεν είναι αληθινό το περιστατικό. Είναι αληθινό. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι αληθινό, αλλά δεν μπορώ να σου το αποδείξω. Μάλιστα. Υπάρχει και μία. Δεν υπάρχει η ηχογράφηση. Η ηχογράφηση, αλλά δεν είναι από την επίσημη NASA. Είναι μάλιστα. από τους αεραστέχνες και τους Ιταλούς. Mm-hmm. Έτσι όπως ακούγεται, φαίνεται ότι είναι αυθεντική. Ναι. Βέβαια, και για ποιο λόγο να κάνει κανείς μια τέτοια φάρσα. Εντάξει, δεν είναι. Μα δεν. Το διέψευσαν μετά. Όχι, είπαν ότι είχαμε διακοπή επικοινωνιών. Δεν είπαν τίποτα. Δεν ανακοίνωσαν κάτι. Ωραία. Το κλείνουμε αυτό το θέμα. Ναι. Αυτά τα φαινόμενα όμως είναι ευρύτερα στην Ελλάδα. Εσύ ξεκινάς και τα βλέπεις στα κύθυρα, αντιλαμβάνεσαι στα κύθυρα. Είναι, αλλά εμένα με τράβηξε περισσότερο. Ναι, αλλά ολοκλήρωσε τι. Αλλά τέτοιες καταγραφές, τέτοιες μαρτυρίες κατά καιρούς, συχνά πυκνά, βγαίνουν από πολλές περιοχές της Ελλάδος. Και κυρίως πάρα πολύ σημαντικές περιοχές, κομβικές περιοχές, είτε αρχαιολογικές, είτε ενεργειακές περιοχές, είτε. Κοίτα, έχω σταματήσει να ασχολούμαι βαθιά με αυτά τα θέματα, γιατί ξέρεις, έχουν φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορείς να προχωρήσεις παραπέρα. Ναι. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά, επειδή με ενδιαφέρε, έχω βεβαιωθεί και έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτά υπάρχουν, είναι εδώ και η ερεύνά μου απέδειξε ότι ήταν πάντα εδώ, ήταν και πολύ πριν. Αρχίσουμε να τα λέμε ότι είναι δίθεν διαστημόπλια και με αυτό ασχολούμαι, διότι εάν ήταν εδώ από τα παλιά χρόνια θα πρέπει να έχουν αφήσει ίχνη. Εάν έχουν αφήσει ίχνη μπορούμε να το αποδείξουμε, μπορούμε να τα βρούμε. Αυτό είναι το θέμα τώρα, αυτό το όταν λέμε ίχνη ο καθένας πιστεύει θα αφήσουν πατημασιές. Δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Όχι, δεν μιλάμε για πατημασιές, μιλάμε για, εγώ να σου πω τώρα ένα παράδειγμα, γιατί μην το αφήσουμε χωρίς να... Είναι ένας φίλος που είναι ερευνητής, που ήταν πρώην μάρτυρας του Ιεχωβά, αλλά έχει αρχίσει και ψάχνει τη βίβλο με το πνεύμα των Ανουνάκη, ότι ήταν οι αρχαίοι δημιουργοί θεοί. Ναι, 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 πριν 450.000 χρόνια και μου λέει, για κοίταξε το 15-16 του Ενόχ, μου λέει το κάπα, ποιο σώμα θα το πούμε τώρα ποιο είναι. Λοιπόν, τι λέει εκεί, μιλάει για το Λεβιάθαν. Ναι. Ο Λεβιάθαν υποτίθεται ένα τέρας, ας πούμε, ναι. που μπορεί να ήταν και καλοκάγαθο, μπορεί να ήταν και άγριο. Και λέει λοιπόν, άκου περιγραφή. Της δύναται να ανοίξει τα σπήλα του προσώπου αυτού, οι οδόντες αυτού, κύκλο, είναι τρομεροί. Είναι κυκλικοί οι οδόντες, είναι, λοιπόν, και λες αρχίζω, έχω κάτι κυκλικό και πάει από κάτω. Ισχυρέ ασπίδες αυτού είναι το εγκάφημα αυτού,
κλεισμένες, θα τα πω με νέα ελληνικά, διασφικτού σφραγίσματος. Ασπίδες που είναι ακουμπάει μια στην άλλη και είναι σφραγισμένες και είναι κολλημένες. Ένα τεθρακισμένο ακούω. Η μία ενούτε μετά της άλλης, ώστε ουδέα ήρ δύναται να περάσει δια αυτών. Και εδώ σταματώ. Ούτε καν αέρας δεν μπορεί να περάσει. Είναι μέσα. Λοιπόν δύο ασπίδες που τα χείλη τους είναι ενωμένα τόσο σφιχτά που δεν μπορεί να περάσει το αέρας. Αυτό είναι η περιγραφή των σύγχρονων, αυτό που λέμε οι πτάμινοι δίσκοι. Mm-hmm. Οι πτάμινοι δίσκοι είναι είτε ένα, μία ασπίδα, είτε δύο, αμφίκυλος φακός δηλαδή. Ναι. Στον ενόχο είναι αυτά. Αυτό είναι στον Ιώβ. Α, στον Ιώβ. Στον Ιώβ, ναι. Ο ενόχο είναι άστο. Είναι μέσα στο βιβλίο. Αν διαβάσουν το βιβλίο, θα βρουν ακόμα περισσότερα. Ναι. Και στην αρχαία ελληνική γραμματεία είναι πάρα πολλά, αλλά εμένα με τράβηξε πιο πολύ εκείνο, γιατί ήταν πιο πολύ γνωστό και πιο πολύ αναγνωσμένο. Και ήταν και τα πρώτα ερεθίσματα που είχαμε. Λοιπόν, αλλά πάμε παρακάτω. Τι άλλο ανακαλύπτουμε? Βρίσκουμε τον τελευταίο της σχολής, ποιος ήταν από τους πλατωνικούς, ο Πρόκλος, Πρόκλος δεν ήταν. Τελευταίος. Στα, ναι, να λέει ότι έχουμε τη Σελήνη, η οποία είναι, έχει μέλαθρα, έχει όρεα, έχει βουνά, έχει πόλεις, και ότι αυτήν την κατασκεύασαν για πρώτη φορά αυτός που την κατασκεύασε, χωρίς να έχει προηγούμενη εμπειρία. Και ότι την ονομάζουν οι, αυτοί που μένουν εκεί, οι αθάνατοι την ονομάζουν Σελήνη, εμείς την ονομάζουμε Μίνιν. Και η Μίνιν βγαίνει από το, βγαίνουν και ο Μίνας, το Μουν, το mm-hmm. Αγγλικό, ο Μινίσκος, ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά είναι παράγωγες λέξεις. Και χρόνια μετά βρίσκω έναν πρώην εντεταλμένο δημοσιογράφο της NASA, τον Ρίτσαρντ Χόγκλαντ, να βάζει ένα βίντεο μέσα, να κοιτάξτε εδώ, στο κέντρο του σεληνιακού δίσκου, λέει, παιδιά, εδώ υπάρχει ένας κρατήρας που λέγεται Ουκέρτ, από ένα Ολλανδό αστρονόμο, και είναι τριγωνικός. Είναι ισόπλευρο τρίγωνο. Μα τι λες τώρα. Κρατήρας τρίγωνο. Κρατήρας τρίγωνο, ισόπλευρο τρίγωνο. Και γιατί εγώ δεν το έχω δει που έχω και τηλεσκόπιο, ας πούμε. Για να βάλουμε το σημαδέψω. Λέει, φαίνεται λαμπειρίζει στην Πανσέλινο. Πράγματι, σε Πανσέλινο κοιτάω, κατά μεσής του σεληνιακού δίσκου, που η σφαίρα στην ουσία, αλλά mm-hmm. έπεσε όπως το βλέπουμε, πράγματι ήταν εκεί. Τι θες να μου πεις δηλαδή? Ότι τρίγωνο δεν κάνει ένα. Μα κάνει η φύση τρίγωνο, ισόπλευρο. Η φύση δεν κάνει τρίγωνο, ναι. Δηλαδή, αν σκάσει ένας μετεωρίτης. Και δεν φτάνει αυτό, φίλε Γιώργο. Αλλά επειδή λέω τώρα τι κάνουμε, αυτό μπορεί να είναι θαλαμαπάτη. Για να το παρακολουθήσω και σε κάτι που ο Χόγκλαντ δεν το είχε κάνει αυτό ο Αμερικάνος. Να το παρακολουθήσω καθώς προχωράει ο ήλιος προς τη δύση του. Να δούμε τι σκιές αφήνει. Γιατί αν είναι ανάγλυφο, είναι πράγματι. Αφήνει σκιές. Και πράγματι, οι σκιές ήταν και αφήνανε μια μαύρη, όταν σκοτίνιαζε ο βυθός της κοιλάδας του κρατήρα, άφηνε μια ισόπλευρη σκιά μέσα εσωτερική. Mm. Που σημαίνει και όχι μόνο αυτό, αν διαπιστώνω ότι στις πλευρές του τριγώνου υπάρχουν τετράγωνα. Κοιλάδες τετράγωνες. Λες και κάποιος ήθελε εκείνα να παραστήσει το πυθαγορείο θεώρημα. Αλλά βέβαια. Ισχυρά κατεστραμμένα όλα. Λες και υπέστησαν ένα φοβερό βομβαρδισμό. Ναι, ξέρουμε ότι η Σελήνη υπέστη ένα βομβαρδισμό από μετεωρίτες. Ακριβώς. Και γράφει λοιπόν ένας Άτλαντας και έγκυρος και έγκριτος για που υπάρχει, ότι οι τετράγωνοι. Εκεί μου βάλε τι. Οι τετράγωνοι κρατήρες, δεν λένε για τρίγωνους αυτός, είναι παλαιότεροι από τους άλλους που βλέπουμε, διότι είναι όλοι μισοκατεστραμμένοι από το μετεωρικό βομβαρδισμό που ξέρουμε ότι έγινε στη Σελήνη. Άρα δηλαδή. Η Σελήνη προϋπήρχε και είχε δημιουργηθεί με τετράγωνες περιοχές και τρίγωνες περιοχές και εξάγωνες περιοχές. Προϋπήρχε κατοικημένη, θες να πεις. Προϋπήρχε, ναι, ναι, ότι δεν μπορεί αυτά να γίνανε από τη φύση, λέω εγώ, αλλά ακόμα και από τη φύση να γίνανε. Έχει πολύ ενδιαφέρον να βρούμε ποιο φυσικό φαινόμενο κάνει τέτοια πράγματα. Δεν αξίζει να δημιουργηθεί. Κανένα. Και ειδικά στην Σελήνη που την ξέρουμε και την ατμόσφαιρά της και το τι ακριβώς συμβαίνει, δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα φυσικό φαινόμενο τα κάνει αυτά τα πράγματα εκεί. Κατηγορηματικά. Κατηγορηματικά. Και έχουμε και έναν κρατήρα που τον βαφτίσανε με το όνομα του φιλοσόφου μας, του Πυθαγόρα, mm-hmm. διότι είναι εξάγωνος. Δεν φαίνεται αμέσως. Αν περιμένεις και παραμονέψεις να πάει η δύση του ηλίου ή η ανατολή και να γλύψει το φως τύβους βουνοκορφές της περιμέτρου του, εκεί αποκαλύπτεται το εξάγωνο. Ούτε αυτό δημιουργείται από ένα πτώση ενός μετεωρίτη. Και μετά παρατηρείς ότι και άλλες περιπτώσεις έχουμε
εξαγώνων. Το εξάγωνο είναι αρκετά διαδεδομένο, αλλά εκεί που είναι όλα τα λεφτά είναι το τρίγωνο, το ισόπλευρο. Έχω άλλο που είναι ισοσκελές. Και ο Αμερικανός τι σας είπε ακριβώς για αυτό το πράγμα? Δεν μας το είπε σε πρώτο πρόσωπο, είχε κάνει ένα βίντεο και είδαμε το βίντεο. Μάλιστα. Υπάρχει κι άλλος ένας κρατήρας, ο κρατήρας που έχει πάρει το όνομα της Υπατίας, σε παρακαλώ. Και είναι ισοσκελές τρίγωνο. Ναι, αγαπητοί τηλεθεατές, ισοσκελές τρίγωνο και ακροατές. Πάλι στον Σελήνη. Πάλι στην ορατή πλευρά. Ό,τι λέω είναι στην ορατή πλευρά της Σελήνης, παιδιά. Mm-hmm. Δεν είναι στην σκοτεινή, γιατί δεν την μπορούμε να τη δούμε. Έτσι λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Ότι έχουμε ένα μνημείο εκεί που ο καθένας με ένα μικρό τηλεσκόπιο αυλής μπορεί να τα εντοπίσει αυτά τα πράγματα. Αλλά κανείς δεν μιλάει για αυτά. Δεν θα το ακούσεις πουθενά. Ούτε στα επίσημα περιοδικά της αστρονομίας, ούτε στα αεροτεχνικά. Θα σου δείξει το διπλανό, θα σου δείξει, ας πούμε, το μεγάλο τείχος. Το Rupes Recta, όπως το λένε λατινικά. Αλλά δεν θα σου πει ότι αυτό καταλήγει σε μια κοιλάδα που είναι ορθογώνια, τετράγωνη, παραλληλόγραμμη. Η οποία πάλι έκαναμε το ίδιο τεστ, περίμενα να πάει δύση του ηλίου και πράγματι αφήνει σκιά τετράγωνη, άρα είναι βύθισμα. Το τηλεσκόπιό σου είναι τριάρι, τεσάρι, τι είναι? Είναι 26 εκατοστά η διάμετρο του. Μάλιστα. Είναι από τα μεγαλύτερα. Άρα από είναι τα μεγαλύτερα. Με τι, ένας απλός εραστέχνης, με τι φακό θα πρέπει να το μείνει? Κοίτα, ένας απλός εραστέχνης καλό είναι να επιλέξει κάτω οπτρικό. Σήμερα υπάρχουν βέβαια και καθοδιοπτρικά, όπως τα λένε, που είναι με φακό και εκείνη και κάτω οπτρικό. Αλλά να είναι από 12 εκατοστά και πάνω η διάμετρος του. Γιατί ως Σκιαπαρέλη με τριάρι έκανε τη ιδέα. Ναι, μπράβο. Δηλαδή και να έχεις και κιάλια, μην νομίζετε ότι δεν μπορείς να δεις πολλά πράγματα. Με τα κιάλια μπορείς να δεις τους δορυφόρους του Δία. Βέβαια. Τα φεγγάρια του Δία φαίνονται. Και ο ένας μεγάλος φορεσβόνος, ο Τιτάνος του Κρόνου. Και φαίνονται και τα δαχτυλίδια του Κρόνου με τα κιάλια. Αλλά δηλαδή μην το παραβλέπουμε. Βέβαια το κιάλι πρέπει να το στερεώσει, γιατί κουνιούνται με τα χέρια και λίγο έχεις λίγο εικόνα. Θολή. Ωραία. Γι' αυτό εγώ επικεντρώνομαι στο παρελθόν πλέον. Το προσπερνάω αυτό. Αλλά για όλα αυτά που μου λες, υπάρχουν μεγάλες σπουδαίες αναφορές στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Δηλαδή αυτό που μου είπες εδώ για το Λεβιάθαν, το έχουμε με το Φόρκι, το έχουμε με άλλους. Η ειδικότητά σου που θα μας τα πεις εσύ άλλη φορά και, και τώρα, δεν ξέρω. Το έχουμε, δεν... όχι, εντάξει τώρα, δεν είναι. Εσύ είσαι καλεσμένος εδώ, βέβαια. Είναι τον οποίο γι' αυτόν έφυγε ο Οδυσσέας να κυνηγήσει. Αλλά είναι μια άλλη ιστορία που δεν το λέμε. Αυτό. Το ψάξω, να το ψάξει να βρει γιατί κυνήγησε το Φόρκι, τι ήταν αυτός ο Φόρκις μες στη θάλασσα που κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, έχουμε άλλα θαλάσσια τέρατα. Έχουμε ένα τέρας το που λεγόταν Παν, όχι τον Θεό των Αρκάδων, το οποίο ήταν πάνοπλο, το οποίο έφυγε από την Αλεξάνδρεια να πάει στην Τρία να συνδράμει τους Τρώες. Μοιάζαν, λέει, να έμοιαζε στην περιγραφή του να, σαν να είναι ένα επιπλέον διαμάντι πάνω στη θάλασσα να πηγαίνει. Δηλαδή, κάτι σαν πυρηνικό υποβρύχιο. Ξέρω εγώ τι να, τι να σου πω τώρα. Τα πλοία των Φεάκων. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουμε τεχνολογίες, έχουμε πόλεις και περιοχές μαζί. Χτες συζητάγαμε για πόλεις, ας πούμε, που είναι ακριβώς το ίδιο γεωγραφικό πλάτος. Δηλαδή, πώς φεύγεις από μια περιοχή της Κρήτης, ένα σημείο της Κρήτης, και πας και κάνεις μια άλλη αποικία ακριβώς το ίδιο γεωγραφικό πλάτος. Δεν έχεις γνώσεις αστρονομίας και γεωδεσίας. Αυτό πώς το είχαν δηλαδή? Δηλαδή είχαν γνώσεις προφανώς. Τώρα με το GPS που έχει. Με το GPS θα το κάνω, αλλά χωρίς GPS όχι. Πώς θα φτάσεις σε ένα σημείο με το GPS και θα πεις 35,1,2 κατεβαίνω? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό είναι μόνο σε διατεταγμένη υπηρεσία, πάμε να το κάνουμε. Δεν θα το κάνεις, ναι, σε διατεταγμένη υπηρεσία, ναι, συμφωνώ. Ότι τους λέγανε τα ιερατεία που θα πάνε να κάνουν την αρχαία. Αυτό. Δεν έμενε έτσι. Αυτό, για να δέσουμε τρίγωνα και να μπορέσουμε μέσα εκεί. Ναι, κάτι γίνεται, ιερή γεωμετρία. Σίγουρα υπάρχει ιερή γεωμετρία. Και παίζει, και αυτά που σας λέω τώρα πρέπει να είναι μέσα, να εντάσσονται μέσα σε αυτή την κατηγορία. Γιατί και όλες αυτές οι οντότητες που λέμε, οι οποίες έχουν άγνωστο ηλεκτρισμό, άγνωστη ενέργεια, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο υπάρχουν, δεν ξέρει, η επιστήμη δεν έχει βάλει το χέρι της ακόμα εκεί πέρα και ευτυχώς. Δεν ξέρουμε αν επηρεάζονται σε τέτοια τρίγωνα επάνω, αν παίρνουν δύναμη από αυτά τα τρίγωνα, εξφεντονίζονται, τα βλέπουν σαν μαγνήτες και μπορούν να κινούνται, ή τα προσελκύουν ή τα διώχνουν ή οτιδήποτε άλλο σχετικό, αν είναι θετικά ή αρνητικά. Ναι. Τώρα και το τετράεδρο που είναι το απλούστερο στερεό, έτσι, έχουμε, μια και το θέτης, είναι υπερβατική γεωμετρία, την έλεγε αυτός ο Χόγκλαντ.
ότι έλεγε αυτός και αυτός είχε προσεγγίσει και το είχε δει, όπως το βλέπουμε και εμείς, ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι κάτι με τον τέχνη της χωροθεσίας, πρέπει να έχουν. Χωροθεσία. Αυτό που έχουμε σήμερα, που το λέμε σαν Feng Shui, το λέμε με δάνεια από την Ανατολή. Πρέπει να γίνεται κάτι στο χώρο. Πρέπει να αποκτά δύναμη, να έχει ενέργεια, να έχει καλή τύχη, πράγματα, να είναι υγιής, η κατοικοί της. Δεν μπορώ να σου το πω γιατί δεν το κατέχω. Ναι, και υπάρχουν και αυτό που λες είναι το πιο απλό, το τετράεδρο, αλλά πάμε σε πιο σύνθετα πράγματα, πάμε σε πενταέδρα, εξάεδρα, εφτάεδρα. Όλα, ναι, όλα αυτά. Όλα έτσι. Αυτά. Και θα σου πω ότι σε πάρα πολλές περιοχές όπου έχουν βρεθεί, έχουν ακουστεί, έχουν υποθεί οι θεάσεις ή προσγειώσεις ή στενές επαφές, έχουν βρεθεί και παράξενα αρχαία αντικείμενα. Παραδείγματος χάρη για την Αταλάντη θα σου πω, ας πούμε, ότι είναι το μοναδικό 7-πλευρό κτίσμα που υπάρχει εκεί. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού 7-πλευρό. Συν ότι το βλέπεις και σε κάτι χωριά της Νότιας Ιταλίας, το 7-πλευρό. Άρα λοιπόν, τα ελληνόφωνα εννοώ της απουλίας. Ναι. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί δεν δένονται με κάποια πεποίθηση, με κάτι που είδαν, με κάτι που ξέραν. Στην πορεία χάθηκε η γνώση, έμεινε σαν παράδοση προφορική από τους παππούδες και οι επόμενοι το συνεχίζαν χωρίς να ξέρουν για ποιο λόγο και δεν μπορούσαν να το διατηρήσουν. Δηλαδή, κάπως έσπασε αυτή η αλυσίδα. Προφανώς ήρθε η έλευση των θρησκειών και απαγόρευσε να σκέφτεσαι και άλλων πραγμάτων και μετά πολιτικών ιδεών ή οτιδήποτε άλλο που ήθελαν μαντρωμένου φεουδάρχες και τόνα και τ' άλλο, σου λέει αμή. Όταν, και κάτι άμα δεν το ελέγχεις, προσπαθείς να πεις ότι το ξέρουμε, το κατέχουμε, μην δίνει σημασία, είναι. Ξέρουμε τι είναι. Under control. Είναι υπό έλεγχο. Δηλαδή, μου λέει ένας φίλος ότι γιατί ρε παιδάκι μου να το κρύψουν, άμα μου λες εσύ, λέει, ότι είναι υπαρκτά. Γιατί να το κρύψουν σιγά, γιατί. Όχι, λέω, ούτε οι θρησκείες θα καταρρεύσουν, ούτε τίποτα. Είναι, για μένα του λέω. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Γιατί να κρύβουν την παρουσία των πτάμενων δίσκων και την επίσκεψη, την επισκεψιμότητα που υπάρχει. Είναι απλό. Είσαι εσύ υπερδύναμη. Βγαίνεις από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με ένα υπερόπλο που λέγεται ατομική βόμβα. Δεν το έχει ακόμα κανένας. Και ξαφνικά εκεί που είσαι και είσαι ο παντοδύναμος και έχεις πραγματικά. Και σε τρέμουν όλοι. Αρχίζουν και πετάνε κάτι περίεργα πραγματάκια που δεν σε λογαριάζουν. Δεν ζητάνε άδεια για να μπουν στον αέριο χώρο σου. Τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Εσύ δεν μπορείς να τα κυνηγήσεις. Εσύ δεν μπορείς να τα κυνηγήσεις. Πέφτουν και μέσα στο νερό. Κρύβονται μέσα στο νερό και τα χάνεις. Δεν μπορείς να τα ακολουθήσεις με το αεροπλάνο. Τρέχουν πολύ γρήγορα μέσα στο νερό. Πάνε, ξέρω εγώ, 500 χιλιόμετρα την ώρα. Και έχεις πάθει κόκομπλόκο. Τι θα βγεις να πεις, ότι δεν ξέρουμε τι είναι. Αμέσως πέφτεις στα μάτια το γόητρο. Το γόητρο του όλου του κόσμου. Θα πει, μα δηλαδή τι είσαι, άρα υπάρχουν και άλλοι παραπάνω από εσάς. Καταρχήν, τότε νομίζαν ότι τα έκαναν οι Σοβιετικοί. Οι Σοβιετικοί νομίζαν ότι τα έκαναν οι Αμερικανοί, μέχρι που αποφασίσαν να τα λένε και καταλάβαν ότι και οι δύο ότι δεν έχουν καμία σχέση με τους. Πάντως, επιμένω και το έχω ξαναπεί σε σχετικές εκπομπές εδώ στην εκπομπή, ότι οι Ρώσοι είναι πιο μπροστά από όλους σε αυτή την έρευνα. Έχουν μάθει και ελέγχουν το φορέα των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, που κάποιοι το λένε κβαντικό κενό, άλλοι το λένε κβαντικό αφρό, παλιότερα το λέγαμε εθέρα, άλλοι λένε ότι δεν πρέπει να αναφέρουμε ούτε καν τη λέξη εθέρα, κάποιοι αστρονόμοι. Λέμε τώρα, προσπαθούμε εμείς να πούμε. Mm-hmm. Αν λοιπόν μάθεις να ελέγχεις το φορέα των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, όλη η τεχνολογία μας μπορεί να εξοδετερωθεί εν μια στιγμή. Έτσι. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα στο βιβλίο. Στο βιβλίο λέγεται Εξωγήινη Αρχαιολογία. Ναι. Δηλαδή, τι θες να μας πεις, ότι υπάρχει κάτι εκεί πέρα έξω που είναι αρχαίο? Ναι, ήταν το προβοκατόρικο τίτλο που λέμε, που συζητήσαμε το Στάμα και είπαμε να βάλουμε ένα ενδόκιμο τίτλο που λέγεται Αρχαιολογία, γιατί θα ψάξουμε να βρούμε αρχαιότητες στην Σελήνη και στον Άρη, που είναι πιο καλά εξερευνημένοι, όχι και αλλού βέβαια. Και θα βάλουμε και ένα προβοκατόρικο έτσι πολύ να προκαλέσει, ας πούμε. Λέγαμε να βάλουμε διαπλανητική. Προκάλεσε πάντως την εποχή του, έκανε πολύ μεγάλη. Γιατί πριν πόσα χρόνια είναι αυτό το βιβλίο, Το 2001. Το 2001, δηλαδή έχουν περάσει 20 τόσα χρόνια. Στην εποχή του είχε κάνει πολύ μεγάλη. Είχε κάνει πάταγο, θα λέγαμε. Είχε κάνει πάταγο και μου λέει πώς τα κατάφερε, μου λέγανε και συγγενείς εδώ. Άλλοι άνθρωποι βγάζουν ποιητικές συλλογές και δεν μπορούν να πουλήσουν. Μου λέει και εσύ πόσα πούλησε. Λέω, έβγαλα ένα αυτοκίνητο, αλλά μέχρι εκεί. Μόλις πήγε και πήρα τα πρώτα δικαιώματα των 5 πρώτων χρόνων, μετά τράβηξαν χειρόφρενο. Δεν ξέρω τι έγινε. Ναι. Τράβηξε, δεν πουλάγε. 100 αντίτυπα το χρόνο, ένα τέτοιο πράγμα. Μάλιστα. Κατάλαβα. Πάμε παρακάτω. Κορέστηκε το κοινό, ναι, εκείνο. Πάντως δεν υπάρχει στην αγορά αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν υπάρχουν. Ενώ είναι σε πολλά site, όλοι λένε εξαντλημένο. Ναι. Εγώ, το όχι βέβαια, ο εκδοτικός οίκος. Δεν πάνε το πάρουν τον εκδοτικό οίκο. Ξέρω εγώ τι, ας πούμε. Ναι. Δεν το παραγγέρνω, είναι τόσο αργή η ροή, δεν μπορώ να καταλάβω.
Τέλος πάντων, κάποιος κάπου το παραγγέλνει. Πάντως μπορείς να κάνεις μια ανανέωση, μια δεύτερη έκδοση. Ναι, μάλλον έτσι θα το κάνω. Μάλλον έτσι θα το αλλάξω και λίγο τον τίτλο. Ναι, ναι. Και καινούργια στοιχεία, να προσθέσεις πραγματικά αρχαία ελληνική σούπερ τεχνολογία κλπ. Που δεν εξηγείται με τα πολύ απλά μαθηματικά που ξέρουμε σήμερα. Και από εκεί και πέρα εννοείται. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που θέλουν να ανοίξουν το κεφάλι. Α, ναι, εντάξει. Εγώ του λέω, παιδιά, μα δεν θέλετε, μην δεν σα ήρθαν. Δεν σα υποχρέωσα να το διαβάσετε. Κάθε Κυριακή υπάρχει ένα μαγαζί που μπορείτε να πάτε εκεί πέρα μέσα. Έχω γράψει και δεύτερο βιβλίο, αν και λες, για υπερτεχνολογία, για το θαυμαστό σπινθήρα. Ο ηλεκτρικός σπινθήρας έχει απίστευτες ιδιότητες που είναι αναγνωρισμένες και γραμμένες, αλλά δεν τις διδασκόμαστε στις σχολές ηλεκτρονικών. Τώρα να σου πω ότι οι δύο αρχιβοηθοί στα καβίρια του Ηφαίστου ήταν ο Σπινθήρ και ο Εθήρ. Έλα! Λοιπόν. Όπα, να το. Άρα λοιπόν. Όπα, το βάλω στην επανέκταση του βιβλίου. Θα σε ρωτήσω ή θα το ψάξω, να το βρω και θα δω. Έχω γράψει. Θα το έχεις μέσα στο αρχείο πολιτισμού. Ναι, ναι, τα έχω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο Σπινθήρ και ο Εθήρ. Ναι, ναι. Η βοηθή του. Όχι, η αρχιμηχανική ήταν, η αρχιμάστορα ήταν. Τίνος. Τι Ηφαίστου. Τέλεια. Χωρίς αυτούς δεν έκανε τίποτα. Δεν έκανε. Δηλαδή σε αυτούς τα παράγγελε. Πολύ καλό. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε κάπου αλλού τώρα. Το πιο απλό πράγμα που θα σε ρωτήσει ένα παιδί δηλαδή και που το ξέρουν όλοι είναι αυτό το πρόσωπο που υπάρχει στο εξώφυλλο του βιβλίου σου. Το οποίο μοιάζει όντως με πρόσωπο. Είναι πρόσωπο. Αν το δεις, λες είναι ένα πρόσωπο. Mm. Αν όμως μετά σου πει ο άλλος, πρόσεχε πώς δουλεύει το κεφάλι. Του λες τι είναι αυτό, σου λέει ένα πρόσωπο. Του λες είναι όμως τον Άρη, σου λέει α, δεν είναι πρόσωπο. Ναι. Καταλάβεις τι λέω. Δεν μπορεί να είναι. Πώς μπορεί, αφού δεν είναι. Ναι, και άμα το πεις και λες ότι είναι εκλειπτό, ότι είναι βουνό και είναι διαστάσεις 2.200 μέτρα από το πηγούνι μέχρι το αυτό και το αντίστοιχο από εδώ, ναι, εκεί δυσκολεύεται. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ξεκάθαρα από το 1976 που τα φωτογράφησαν τα τροχιακά Vikings που στείλαν οι Αμερικανοί για να ανιχνεύσουν ζωή, αν υπάρχει ζωή, αν υπήρξε μικροβιακή, αν υπάρχει και τότε. Και βέβαια το αποτέλεσμα ήταν θετικό, αλλά μετά μπήκανε στη διαδικασία να πούνε ότι κάποιο λάθος πρέπει να κάναμε στο σχεδιασμό του πειράματος και δεν μπορεί να αυτό και τα λοιπά και πρέπει να ήταν ανόργανη ύλη αυτή που έβγαλε. Δηλαδή τι κάνανε, πήρανε μια φτιαριά χώμα, τη βάλανε σε τροφή για μικρόβια και η τροφή απέδωσε. Απέδωσε αυτά που βγάζουν τα έβια όντα, μεθάνιο και τι άλλο. Πάθανε σοκ, διότι ήταν και τα δύο σκάφη με μια απόσταση μεταξύ τους 1.000-2.000 χιλιόμετρα και βάγαλανε και τα δύο θετικό αποτέλεσμα. Αλλά ο εμπνευστής και ο σχεδιαστής του πειράματος δεν το άφησε κάτω. Έχει γράψει δεκάδες άρθρα για να υποστηρίξει ότι ήταν πραγματικά ανέβρεση ζωής. Και μετά που ψάχνω εγώ, βλέπω και εγώ δεν ξέρω πόσες φορές έχουν ανιχνεύσει χλωροφύλλη στον Άρη. Από τότε που ανακαλύφθηκε, που εφευρέθηκε η φασματογραφία το 1870 περίπου, έχουν βεβαιώσει ότι υπάρχει χλωροφύλλη. Χλωροφύλλη για να υπάρχει, πρέπει να υπάρχει ζωή. Είναι. Η χλωροφύλλη από μόνη της είναι ζωή. Δημιουργός ζωής. Τουλάχιστον φυτική. Τουλάχιστον φυτική. Αλλά τίποτα. Κάθε τόσο λένε να θα τα. Βέβαια το θέμα είναι ποια η ατμόσφαιρα τι θα μπορούσε να κάνει εκεί πέρα. Έτσι, πώς θα μπορούσε δεν ξέρω, μπας και δεν είναι και τόσο αραιοί που μας λένε, γιατί είδα και την άλλη φορά που κατέβηκε εκείνο το Perseverance. Πώς άνοιξε το αλεξίπτωτο, σαν να ήταν βαλιστικό. Δεν ανοίγουν τα αλεξίπτωτα έτσι σε ένα τέτοιο ύψος. 12 χιλιόμετρα άνοιξε στον Άρη με 0,2 ατμοσφαιρική πίεση της γης. Δεν μπορεί να ανοίξει. Εδώ βλέπεις κατεβαίναν οι Απόλλωνες και δεν έφτανε στα 7 χιλιόμετρα, δεν άνοιγαν τα μεγάλα. 7 χιλιόμετρα από πάνω προς τα κάτω, έτσι. 7 χιλιόμετρα από το έδαφος. Από το έδαφος 7 χιλιόμετρα. Κατεβαίναν στα 100, στα 80, στα 70, στα 60 αυτά. Ανοίγαν τα προαλεξίπτωτα τα μικρά γύρω στα 10, στα 7 ανοίγαν τα μεγάλα. Δεν, και να τα εκτινάσανε, δεν θα φουσκόντανε. Mm-hmm. Που έχουμε τώρα την πυκνή ατμόσφαιρα. Και στον Άρη, το Perseverance πάει ένα αλεξίπτωτο, κάνει τσουτσου, παφ, μία, και ανοίγει ολόκληρο και το συγκρατεί. Άρα υπάρχει ατμόσφαιρα. Υπάρχει ατμόσφαιρα κανονική. Νίκη. Και όχι 0,2 της γήινης. Την τώρα της ποιότητας. Η ποιότητα είναι άλλο. Είναι άλλο θέμα. Για μένα, έτσι, μια υποψία. Το αφήνω στην άκρη. Το αφήνω στην άκρη. Κάνουμε φιλική συζήτηση. Δεν είμαστε ούτε το MIT, ούτε όπως ένας φίλος εκεί στα Κύθρα που έκανα μια παρουσίαση μου λέει: πού είναι λέει, τα papers σου. Λέω: για το MIT μας περάσετε, κυρία. Εδώ κάνουμε μια φιλική συζήτηση. Μπλέπεσαι πέντε συμπολίτες μου και συντοπίτες μου πέντε πραγματάκια να περάσει η ώρα και να μάθουμε και κάτι. Πάντως στα Κύθρα. Είναι από τις περιοχές της Ελλάδας, του κόσμου με τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια.
Ναι. Είναι Ρόδος, Κύθυρα, Δήλος. Είναι, έχουμε ναι. τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να έχει στηθεί στα Αντικύθυρα ένα αστεροσκοπείο. Τώρα, ναι, ναι. Για τη, πολύ σωστό. Για την κλιματική αλλαγή, πολύ σωστή. Πολύ και σωστή. Ο Δήμαρχος να έκανε πολύ και καλή. Και επιλογή πολύ σωστή, γιατί και δεν έχει φωτορύπανση κλπ. Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Και τα Κύθυρα, λόγω της ηλιοφάνειας που έχουν, είναι σημαντική περιοχή. Δεν τυχαίο άλλωστε πως διεκδικούν εκεί πέρα την Αφροδίτη. Α, ναι. Πολύ κομβική θεά. Εντάξει, γεννήθηκε εκεί, αλλά λέει, αν πήγε, λέει, πήγε την κοπάνηση και πήγε στην Κύπρο. Να την κάνουμε. Κρύφτηκε εκεί. Κυθέρια. Κυθέρια. Η Κυθέρια. Κέφτης. Σε μια σπηλιά, ναι. Κέφτης. Μάλιστα. Κρύφτηκε εκεί πέρα. Εντάξει, αλλά η Αφροδίτη σε κοχύλι. Βγήκε πάνω σε ένα κοχύλι. Τώρα τι είναι αυτό το κοχύλι που βγαίνει μέσα από τη θάλασσα και ανοίγει το κοχύλι και βγαίνει μια κοπελιά από μέσα. Ναι, λίγο περίεργο. Τι είναι αυτό, έχεις δει πολλά κοχύλια να ανοίγουν και να βγαίνουν από μέσα γοργόνες? Όχι, κανένα. Δεν έχεις δει κανένα. Κολυμπάς, δεν έχεις δει κανένα τέτοιο. Τίποτα. Έτσι. Αυτό δεν είναι περίεργο. Γιατί... Σε ευχαριστώ για την ιδέα, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Τι είναι? Ότι είναι διπλό κοχύλι. Ναι, ανοίγει, και διπλό έτσι. Κοχύλι. Και ανοίγει όλες τις εικόνες, άμα τους δεις, τις αρχές παραστάσεις. Έτσι και το φοράει από πάνω της μετά και ταξιδεύει, πηγαίνει βόλτες, είναι πάνω σε θαλάσσια ζώα, θαλάσσιους ύπους, θαλάσσια δελφίνια, τρέχει, κάνει, δείχνει με αυτό. Να σου τελειώσω με το πρόσωπο. Ναι. Λοιπόν, εκείνοι τα Vikings το 1976 βεβαιώσαν με δύο διαφορετικές φωτογραφίες άλλη ώρα της ημέρας ότι το αντικείμενο είναι ανάγλυφο, δεν είναι φθαρμαπάτη. Mm-hmm. Από τότε, το 1976. Όταν το 2000 πάνε 5 σκάφη και είναι ακόμα και σε τροχιά, το ξανά επιβεβαιώνουν ότι έχει, είναι ισχυρά παραμορφωμένο και αυτό. Αλλά πια η καταπληκτική συγκυρία, ας πούμε, που τότε μόλις είχαν βγει τα βιβλία για του Σίτσιν στην ουσία, αλλά δεν είναι του Σίτσιν. Του Σίτσιν είναι μια απόδοση που έδωσε. Αυτός ήταν ασυριολόγος, υποτίθεται. Είχε ένα εδάφιο που έλεγε το εξής. Οι 7 δικαστές καταδικάζουν τον Άλαλου σε εξορία στον Λάχμο. Ο Λάχμο είναι ο πλανήτης Άρης. Η Νίνμαχ, κόρη του Ανού, ιατρική αξιωματούχος, αποστέλλεται στη γη. Σταματώντας στον Λάχμο, δηλαδή τον Άρη, βρίσκει τον Άλαλου νεκρό. Ένας βράχος που σκαλίζεται για να δείχνει το πρόσωπο του Άλαλου γίνεται ο τύμβος του. Δεν κολλάει τέλεια? Κολλάει. Αρκεί αυτό? Όχι. Πρέπει να πάμε εκεί και να σκάψουμε. Mm-hmm. Αρχαιολογικά. Αρχαιολογικά. Έτσι είναι. Πώς θα το κάνουμε? Πάνε εκείνα και μάλιστα έχουν βγάλει και από πού θα ανέβουν, ας πούμε, και ποιο είναι το μονοπάτι το καλύτερο. Έχουν βγάλει τέτοιες γεωλογικές μελέτες, πώς θα αναρριχηθούν οι αστροναύτες. Αρεολογικές. Αρεολογικές, σωστό. Ναι. Ναι. Και θα το κάνουν έτσι το... Πιστεύεις ότι θα έρθει αυτή τη στιγμή? Θα έρθει η στιγμή που θα βγει κάποια στιγμή στην τηλεόραση ένα διάγγελμα, ναι. Κοινό, φαντάζομαι... Η NASA θα πρέπει να το κάνει αυτό ή κάποια άλλη μεγάλη διαστημική εταιρεία και να είναι παγκόσμιο και να πει stop, πρέπει να σας πούμε ότι κάναμε λάθος. Πάνε να το κάνουν τώρα. Η Χίλαρη κάτι... Είναι, ναι, κάτι, πήγανε όλοι. Κάτι ξετσούμισε η Χίλαρη. Κάτι προσπαθούσαν να πούν, αλλά όταν βγαίναν και γίνονταν πρόεδροι ή πέρανε αξίωμα, δεν το προχωράγανε. Τώρα κάτι έγινε με αυτές τις ανακοινώσεις που έκανε το ναυτικό που σας είπα πέρυσι. Μα είναι και άλλοι επίσημοι. Αλλά η NASA βγαίνει και λέει το εξής. Έλα, ναι, δεν μπορούμε, λέει, να βασιστούμε, λέει, στις κάμερες των πολεμικών αεροσκαφών που δεν έχουν σχεδιαστεί για μελέτη αυτών των φαινομένων. Και τι έγινε? Ποιο είναι το πρόβλημα? Λετά σε μουά. Εγώ είμαι το κράτος, δηλαδή. Εγώ θα το ανακοινώσω αυτό τώρα. Δεν καταλαβαίνεις τώρα τι δεν γίνεται. Δεν κατάλαβα αυτό. Τώρα ποιοι αυτοί, είχαμε... η πλέμπα θα το πει τώρα. Η πλέμπα, η μηχανική τώρα, οι μηχανικάρες που φτιάξανε κάτι εκεί πέρα, κάτι κάμερες με υπέρυθρα για να βλέπουν τη νύχτα. Ναι, τι γίνεται, αυτά τα πράγματα που καταγράψανε με το υπέρυθρο δεν φαίνονταν με το μάτι. Φυσικά. Έτσι. Άρα είναι και αόρατα αυτά. Τα περισσότερα είναι αόρατα. Αν μου κλέψει έγκλη εμένα τώρα, εσύ η Λοστρόμα. Εγώ σου είπα τίποτα. Ναι. Εγώ έκανα ανακοίνωση. Εντάξει, δεν είναι. Πρέπει να σχεδιάσουμε λίγο καινούργια μηχανήματα, να το μελετήσουμε και τότε θα τα πούμε. Υπάρχει και εκεί το φαγωμάρα, η γνωστή φαγωμάρα, ότι αν δεν το πω εγώ δεν ισχύει. Οι υπηρεσίες, έτσι. Αν δεν το πω εγώ δεν ισχύει. Με την άλλη, έτσι. Έτσι. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, θα ξεπεράσουμε κάποτε τον εγωισμό μας και τα πούμε ότι παιδιά κάναμε λάθος, εντάξει, ήμασταν ηλίθιοι όλο αυτόν τον καιρό,
είχαμε έργα τέχνης, έχουμε τραγούδια, ποίηματα, δημοτικά, θρησκευτικά βιβλία, επιστημονικά βιβλία, λογοτεχνικά βιβλία, παραδόσεις, ενίγματα, σφίγγες, τόσα επτάμενα πράγματα που κάνουν, δείχνουν. Εδώ τα λένε όλοι οι λαοί σε όλο τον κόσμο, αλλά εμείς εθελοτυφλούσαμε και ήμασταν έτσι, ξέρω εγώ, πώς θα το πω ρε παιδί μου, κάναμε πώς δεν βλέπαμε. Να μην το πω βαριά βαριά βλαμμένη. Ο κόσμος το έχει τύμπανο και εμείς κρυφό καμάρι και sorry, να τα πράγματα 1, 2, 3, 4, 5. Να σου πω ότι έχω αποφασίσει ότι δεν θα το πούνε ποτέ. Έχουν κάνει κάτι άλλο όμως. Αρχίζουν και αφήνουν τα στοιχεία να φαίνονται. Ναι. Είναι εκεί. Εάν ενδιαφερθείς και πας να τα ψάξεις, τα βρίσκεις. Είναι εκεί. Δεν τα έχουν κρυμμένα. Δεν θα σου πούνε όμως ότι είναι αυτό και είναι, το βρήκαμε και είναι, ναι, αλλά δεν θα σου πούνε ότι αυτό είναι ανώμαλο. Εσύ πρέπει να το αναδείξεις. Πάντως, όλες αυτές τις θεάσεις, φαινόμενα, όταν φτάνει κάτι σε ένα χωριό, σε μια πόλη, όλες τις ανακρίσεις αναλαμβάνουν στρατοί. Ναι. Αυτό είναι τρομερό. Ναι, και μετά χάνεται, γιατί ποιος θα πάει να δει τα πρακτικά. Ναι, εδώ, τώρα μου λες τώρα. Και σε άλλες περιπτώσεις, πιο απλές περιπτώσεις, και δεν μπορείς να βρεις πρακτικά. Δεν μπορείς να βρεις πορίσματα. Αταλάντη πήγες, έχεις πάει. Έχω πάει, ναι. Έχεις πάει στο σημείο. Πήγα στο σημείο, ναι. Πήγαμε με την εκδρομή, με κάποια εκδρομή του τρίτου ματιού, τότε είμαστε πάρα πολλά άτομα. Ήταν εντυπωσιακό και είδαμε και τα. Αυτά που μείνουν, τα κομμάτια. Αυτά, ρε παιδί μου, πραγματικά. Τι λες. Τεχνολογία της δεκαετίας του 50. Και αυτό με προβλημάτισε πολύ. Μήπως τελικά ήταν από παράλληλο κόσμο. Από παράλληλη γη. Δηλαδή σκάφη από μια παράλληλη ανθρωπότητα που είμαστε περίπου στην ίδια τεχνολογία, απλά εκείνοι πήραν το δρόμο, δεν ακολουθήσαν το δρόμο της αεροδυναμικής, αλλά ακολουθήσαν το δρόμο της ηλεκτροβαρύτητας, όπως την έχουμε ονομάσει σήμερα. Και να πέσει από βλάβη. Και να πέσει από βλάβη, και γι' αυτό πήγαν οι άλλοι γύρω-γύρω, το συνδράμανε, επισκευάστηκε και σηκωθήκαν όλοι και φύγανε. Ήταν τότε που ήταν να κάνει την καταιγίδα της ερήμου ο Μπους, ο πατέρας. Ναι, ναι. Τότε ήταν. Ναι. Και τι λες τώρα, τι συνδράμανε στην καταιγίδα της ερήμου? Όχι, μπορεί να πηγαίνανε για δικούς τους λόγους να κάνουν εποπτεία. Δεν ξέρω. Πάντως, εγώ αυτά που έχω δει και στην Αταλάντη και στις Αίρες επάνω, αλλά και στην Αλεξανδρούπολη και στον Εύρο, δηλαδή και στην Επίδαυρο, υπάρχει και επέμβαση, παύλα παρέμβαση στο γύρο βιολογικό κόσμο, στα φυτά, τα γύρω. Πώς το εννοείς, για λέγε. Εννοώ ότι δεν είναι ίδια με τα παραδίπλα φυτά. Α, ναι. Ότι κάθε τόπος έχει τα φυτά του. Και ενδεχομένως και τους ανθρώπους του. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί. Αυτοί που θα φύγουν από τα κύθυρα, ας πούμε, και θα μείνουν 4-5 γενιές στην Αυστραλία, μπορεί να μην είναι οι ίδιοι. Να έχουν κάτι άλλο διαφορετικό αυτοί που είναι στα κύθυρα με αυτούς που είναι. Καλά, στα. Καλά, αυτά είναι προσκτήματα στο DNA. Ναι. Δεν είναι το βασικό DNA. Το βασικό ξυπνάει υπό συνθήκες. Αλλά όχι, εγώ μιλάω για την. Πρέπει να εξεταστεί η μοριακή δομή. Α. Και των λίθων όπου ακούμπησαν αυτά τα. Ναι, ναι, αλλά πάλι δικαιώμα. Αυτά τα κάνανε. Μην νομίζω ότι τα κάνανε οι υπηρεσίες, τα κάνανε ο στρατός. Τα κάνανε, ναι, τα κάνανε. Και γιατί δεν φτάνουν κάτω? Πορίσματα, ναι, δεν βγαίνουν ποτέ και πουθενά. Όπως και το άλλο. Και ξέρεις, και όσο το κρύβουν και όσο δεν τα φάνουν, και τόσο εξάπτεται η φαντασία, ναι, του καθενός, και τόσο το κάνει τόσο. Και κάτι άλλο που κάνουν οι δημοσιογράφοι. Όταν βγει κάτι και το δουν 5 άνθρωποι, πάντα και παίρνουν συνέντευξη από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν και τις γνώσεις για να δώσουν μια απάντηση, αλλά τους ρωτάνε κατά τη γνώμη σας τι ήταν. Αλλά δεν πάνε ποτέ να ρωτήσουν τις αρχές. Δεν θα πάνε ποτέ να ρωτήσουν την αεροπορία που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία του αεροπορία, τον στρατιωτικό, τον αξιωματικό που κάνει την αναξιωματικό. Τι ήταν, παιδιά, τι έδειξε το ραντάρ, είχαμε αυτό, τι συνέβη, τι έγινε. Αυτοί δεν μιλάνε, όμως απαγορεύεται. Και να κάνεις έτοιμα να τους. Ναι, δεν νομίζω ότι θα σου πει. Μπορεί να μην σου απαντήσει ποτέ, να μην σου πει ότι απαγορεύεται, αλλά θα περιμένει αιωνίως. Είναι διαβαθμισμένο, ναι. Αυτά. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο λέμε ότι πρέπει τώρα εμείς, αφού είμαστε διαδραμμένοι, δεν μπορούμε να περιμένουμε να μας τα πούνε. Ναι, τι άλλο τεχνούργημα έχεις βρει ότι υπάρχει, τουλάχιστον κοντά σε Ελλήνη και Άρη? Το πρόσωπο είπαμε τους τριγωνικούς κρατήρες, την Ιπατία και τον Κέρτ, τον εξάγωνο Πυθαγόρα και πολλούς ακόμα. Αλλά αυτά μπορούμε να δούμε με ένα τηλεσκόπιο μικρό από την αυλή μας. Είναι εύκολο, γιατί δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις. Είσαι στην αυλή σου, είσαι. Και περνάει κάθε 15 μέρες το φεγγάρι ένα από πάνω. Λοιπόν,
Τι άλλο να σου πω. Έξω από το Σελήνη και τον Άρη, Αφροδίτη, που είναι περίεργη επίσης. Αφροδίτη, έχουμε μια ανακοίνωση που βρέθηκε ένα συστατικό στην ατμόσφαιρα που ο Έλον Μάσκ βγήκε και το τελειώσαμε. Είναι δεδομένο, δεν υπάρχει αυτή η ουσία. Είναι μόνο όταν υπάρχει μικροβιακή ζωή στην ατμόσφαιρα. Ναι. Είναι, έχει ζωή, τελειώσαμε. Μετά βγήκαν και το πήραν πίσω όμως. Ναι, το πήραν πίσω φυσικά. Θα βγει ο άλλος και θα το διαψεύσει όπως κάνουν πάντα. Ότι να υπάρχει και η μία γνώμη και η άλλη. Και να έχει ο πελάτης να πάρει ό,τι θέλει από το σούπερ μάρκετ. Έχουμε και αυτό, έχουμε και το άλλο. Αν είσαι αρκετά και έχεις τις γνώσεις, θα μπορέσεις να το φιλτράρεις και να δεις ποιος από τους δύο σου λέει όλη την αλήθεια. Μήπως όμως είναι και το ότι εμείς οι άνθρωποι έχουμε έναν διακαή πόθο να μην είμαστε μόνοι μας. Είναι απίστευτη μοναξιά τώρα, φαντάζεσαι σε αυτό το τεράστιο χαοτικό σύμπαν. Και κάποιοι άλλοι θέλουν να σου πούνε ότι είσαι μόνος σου. Μην ψάχνεις. Είναι ανάγκη του ανθρώπου να αισθάνεται ότι σε όλο αυτό το οποίο είναι και τρομερό, έτσι, φοβερό. Δηλαδή, ξέρω ανθρώπους που έχουν κλειστοφοβία, που κλείνονται ας πούμε μέσα σε ένα σπίτι και φοβούνται τι θα γίνει και δεν έχουν σκεφτεί ποτέ ότι είναι μόνοι τους ένα τεράστιο σύμπαν. Οπότε εκεί πέρα τι νυχτοφοβία και σκουροφοβία πρέπει να έχεις. Ναι, και γι' αυτό ο άνθρωπος πάντα επιλέγει τις απόψεις οι οποίες είναι λίγο συνωμοσιολογικοί και περνάνε λίγο σαν συνωμοσία, περνάνε λίγο σαν εξωγήινη, περνάνε λίγο σαν σούπερ μόδα. Κατάλαβες τι λέω, έτσι. Περνάνε λίγο επειδή είναι κόντρα στις κυβερνήσεις. Εντάξει, μωρό, όλοι αυτοί μας δουλεύουν. Δηλαδή, το επιλέγεις αυτό γιατί δεν μπορείς να αισθανθείς ότι είσαι μόνος σου. Ναι. Όσο και ακραίο. Το επιλέγεις, αλλά άμα θέλεις να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου, πρέπει να είσαι και αυστηρός. Και να είσαι αυστηρός κριτής του ίδιου του εαυτού, ας πούμε. Δηλαδή, το βιβλίο αυτό γράφτηκε με αυτή τη. Ότι είμαι 40 χρονών, ρε φίλε. Ασχολούμαι από παιδάκι. Τι έχουμε στα χέρια μας. Τι χειροπιαστό έχουμε. Τι μπορούμε να δείξουμε σε έναν άλλον που θα έρθει να μου πει, ας πούμε, τι έχεις, για δείξε μου. Φαντάσματα, τα περισσότερα υπήρχε ύλη, ήταν πολύ περισσότεροι. Τα περισσότερα ήταν τίποτα, ήταν σαθρά, δεν μπορούσαν να σταθούν. Και το, επειδή είπαμε στην αρχή, ξεκινήσαμε έτσι, τι τεχνολογία είναι αυτή που πάει και κάνει αυτές τις στροφές. Και δεν τις κάνει μόνο στο ένα, τις κάνει και στο νερό. Και στο νερό. Ναι, μέσα στη θάλασσα. Εγώ έχω δει δηλαδή να βουτάνε μέσα στο νερό. Ναι, και στα μέθανα έχουν δει. Και στα μέθανα. Μέσα. Και στην επίδαυρο. Α, έχεις δει. Ναι. Μάλιστα. Να βουτάνε μέσα στο νερό. Έχετε δει από την επίδαυρο. Ναι. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Είναι φοβερό αυτό. Ναι. Μου έχουν πει και για ένα χωριό στη Μάνη, στη Μέζαπο. Τέτοια εποχή. Στη Μέζαπο δεν έχω δει. Έχω δει να βγαίνουν μέσα από σπήλαια. Μάλιστα υπάρχει φωτογραφία του Υπουργείου Πολιτισμού από τις Αμίκλες που το δείχνει αυτό και μετά ευτυχώς προλάβα και την κράτησα την φωτογραφία γιατί αυτοί βγάλαν τον αρχαιολογικό χώρο φωτογραφία και δεν ήθελα να πω πίσω τι έχει. Έτσι έχει ένα τεράστιο σπήλαιο εκεί στο... Πολύ ωραίο. Στην Εύβοια, στο... Είναι μαζί μας, είναι μαζί μας. Πολλά από αυτά δεν είναι από άλλους πλανήτες. Είναι εδώ. Ζούνε παράλληλα. Άλληλεπιδρούν, ναι, δείχνει ότι άλληλεπιδρούν. Για μερικές φορές τα βλέπουμε. Με ανθρώπους ή με αντικείμενα. Κοίταξε, αφού βρίσκουν και ίχνη στο έδαφος, πάνε να πει ότι είναι και υλικά. Έτσι. Έχουν και υλικοκή υπόσταση. Όταν κατ' επιλογή, δεν ξέρω. Θεωρείς... Είναι υπό διερεύνηση αυτό. Αλλά έχω πιστεί εγώ ότι τελικά αυτά τα πράγματα είναι υπαρκτά. Αφήνουν ψυχουλάκια δηλαδή για να... Τσιμπήσεις, λέει, δεν νομίζω ότι το κάνουν αυτό. Είναι σαν να λέμε ότι όταν περνάει ένα αυτοκίνητο, αφήνει καυσαέρια. Αλλά ο σκοπός της δημιουργίας του αυτοκίνητου δεν είναι να δημιουργήσει καυσαέρια και να σε κάνει ένα να αναπνεύσει καυσαέρια. Είναι ένα υποπαράγωγο της διαδικασίας για να κινηθεί. Mm-hmm. Αντίστοιχα λοιπόν και αυτοί για να κάνουν τις δουλειές τους, όποιες είναι αυτές, δεν ξέρω, να πάνε να κινηθούν, να διεκπαιρεώσουν ό,τι πρέπει. Να διορθώσουν ίσως. Εγώ πιστεύω στην παρεμβατική εξέλιξη ότι ήταν πάντα εδώ και κάνανε παρεμβάσεις πολλές φορές και αδιόρατες. Mm-hmm. Λοιπόν, αναφέρονται όμως και τρίτου τύπου και τέταρτου τύπου και πέμπτου τύπου, ναι, επαφές. Ναι, εντάξει, είναι. Όλα αυτά είναι μια... Και αυτό σου λέω ότι αλλά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Εγώ τουλάχιστον ήταν ένα ντουβάρι. Δηλαδή... Σε έχουν πει ποτέ τρελό. Όχι. Γιατί ξέρεις, όλους αυτούς που ασχολούνται όχι, με γιατί αυτά, από τους λιδωρούν. Από πολύ νωρίς. Από πολύ νωρίς. Από... Δεν έχεις αντιμετωπίσει έναν τύπο με καχυποψία σου. Άσε μας, ρε φίλε. Ο έφηβος είχα πάθει μεγάλο σοκ όταν θεώρησα ότι όλοι οι άνθρωποι είναι το ίδιο ενθουσιασμένοι με το ταξίδι στη Σελήνη. Και σαν παιδάκι, ας πούμε, πήγαινα και τα έλεγα στο καφενείο.
Εκεί όταν το έλεγα, άκουσα το. Άσε μας, ρε, πάσε μας, πήγαινε στη δουλειά σου τώρα. Με την Λοφεγγάρη και με τους αστροναύτες. Ψέματα είναι όλα. Α, ψέματα είναι όλα. Ναι. Ε, διαολική συνεργεία. Όχι, να το λέμε αλλιώς. Διαολική συνεργεία είναι όλα. Άσε με. Εγώ έπαθα σοκ. Λέω, μα είναι δυνατόν. Τι είναι αυτά. Και μετά άρχισα και λέω, όπου εδώ πρέπει να είσαι, να προσέχουμε. Τι λέμε και πού το λέμε. Δεν ρίχνουμε τα μαργαριτάρια μας όπου να είναι. Όπου να είναι, δεν τα ρίχνεις. Τελικά οι φωτογραφίες αυτές της προσελεινώσεως είναι fake. Είναι άλλο θέμα, είναι αυτό σκηνικό. Μεγάλο και βλέπω ότι τελειώνει η ώρα, αλλά όχι, δεν είναι. Πήγαμε στη Σελήνη, πήγαμε, είναι πραγματικότητα. Βρήκαμε πράγματα εκεί, λογοκρίθηκαν και όλη αυτή η φιλοσοφία ότι δεν πήγαμε ήταν για να κρυφτούν αυτά που βρήκανε. Τα οποία ήταν. Αυτό που είπες πριν στην αρχή, ότι ήταν άλλοι που τους παρακολουθούσαν. Mm-hmm. Και πολλά ακόμα που δεν προλαβαίνουμε, οι καρτήρες που σου λέω. Εν τω μεταξύ, πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν αυτοί που παρακολουθούν, υπάρχουν άλλοι που παρακολουθούν αυτούς που παρακολουθούν και υπάρχουν άλλοι που παρακολουθούν αυτούς που παρακολουθούν. Είναι σε επίπεδα πολλά, ναι. Έτσι, ναι. Ακριβώς. Σε έναν ιερέα. Και να αναφέρονται. Του είπα, λέω, μπορεί να είναι. Εσείς δεν λέτε, λέω, οι ιερείς, ότι είναι χεροφοί με ξεραφή, με εξουσίες, θρόνοι, ξέρω εγώ κτλ. Πώς ξέρουμε ότι δεν είναι εκδηλώσεις μίας από αυτές τις εξουσίες. Σωστά. Πάντως στην αρχαία ελληνική γραμματεία αναφέρονται 7 επίπεδα τέτοια έξω από εδώ πέρα που υπάρχουν και κατοικούν αυτά, ναι. Στα οποία δίνεις λόγο. Α. Δίνεις λόγο και πρέπει να πεις κωδικούς για να περάσεις, κωδικούς αριθμούς, μάλιστα. Κωδικές λέξεις για να περάσεις. Αναφέρονται αυτές οι λέξεις και αυτοί οι κωδικοί αναφέρονται, δίνονται σε κάποια κείμενα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί στα μάτζικα, υπάρχουν. Που τους λέγανε οι τρελοί, οι μάγοι, οι σαμάνοι τους λένε σε κάποιες άλλες περιοχές, έτσι, που λέγανε κάποιες λέξεις οι οποίες ήταν ακαταλαβίστικες και έχουν μείνει σε τραγούδια, φράσεις και λέξεις που είναι ακαταλαβίστικες. Τι σημαίνει αυτό? Έχει μείνει η φράση από τον παππού που τραγούδαγε κάτι, ο παππούς όμως διαμέσου του τραγουδιού ήθελε να διαιωνίσει τη λέξη. Μάλιστα. Είναι τα ακατάληπτα που λέμε στη λαογραφία μας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα, Γιώργη μου, τελειώνει πολύ ωραία η ιστορία μας. Ελπίζω οι τηλεθεατές μας και οι ακροατές μας να μας απόλαυσαν. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, ειδικά όταν βγάλεις μια επιτέλους μετά από 20 χρόνια μια δεύτερη έκδοση σε αυτό, ναι, το βιβλίο. Υπάρχει ο θαυμαστός πινθήρας, όποιος είναι τεχνικός και του αρέσουν τα τεχνικά, ας πάρει αυτό. Ναι, ωραία. Λοιπόν, και θα τα πούμε πολύ γρήγορα, να είσαι σίγουρος. Και περιμένω και άρθρα σου για το Αρχείο Πολιτισμού. Ναι, θα κάνουμε κάτι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ πέρα τέλειωσε η εξωγήινη αρχαιολογία. Το εκπομπή έχει τίτλο, δανείστηκε τον τίτλο από τον τίτλο του Γιώργου του Κασιμάτη, του βιβλίου του Γιώργου του Κασιμάτη. Καταλάβατε περί τίνος μιλήσαμε. Μέχρι να τα ξαναπούμε, προσέξτε λίγο τις φωτογραφίες που βγάζετε, προσέξτε λίγο πάνω σας, δεξιά σας, αριστερά σας. Δεν είμαστε μόνοι μας. Μην νομίζετε ότι είστε ο άρχοντας του σύμπαντος. Είναι και άλλοι μαζί μας. Γεια σας. Thank you.